κύριος Κώστας Παπαγεωργίου απουσιάζει. Η κυρία Ελένη Σιωμοπούλου θα διαβάσει την εισήγησή του. Η ποιήτρια Μέλπα Αξιώτη. Πραγματικά μου είναι δύσκολο να εξηγήσω γιατί ακριβώς όταν μου έγινε η τιμητική πρόταση να συμμετάσχω σε αυτή την εκδήλωση με θέμα τη λυρική ποίηση, το πρώτο όνομα που εντελώς αβασάνιστα μου ήρθε στο μυαλό ήταν το όνομα της Μέλπος Αξιώτη. Μπορεί η αυστηρότητα της μορφής της, έτσι όπως την έχω σχηματισμένη από τις φωτογραφίες της που έτυχε να δω. Μπορεί μια ανεξήγητη αίσθηση χρέους που με διακατέχει προς το πρόσωπό της και βέβαια το έργο της. Η παγιωμένη βεβαιότητα ότι πρόκειται για μια από τις σημαντικότερες, αν όχι για τη σημαντικότερη Ελληνίδα συγγραφέα. Μια συγγραφέα που το έργο της, πεζογραφικό και ποιητικό, εντάσσεται κατά τρόπο αβίαστο και φυσικό στους κόλπους του μοντερνισμού και πάνω απ' όλα αποτελεί μια από τις χαρακτηριστικότερες περιπτώσεις που αποδεικνύουν τη διασάλευση των ορίων ανάμεσα στον αφηγηματικό και τον ποιητικό λόγο, με την αφήγηση να διολυσθένει προς την ποίηση και την ποίηση να μπολιάζεται και να ανανεώνεται με τρόπους αφηγηματικούς. Θα πρόσθετα μάλιστα ότι στην περίπτωση της Μέλπος Αξιώτη βρισκόμαστε μπροστά στο ιδιαίτερο φαινόμενο της ανάπτυξης των ίδιων περίπου βιωμάτων και στα δύο πεδία, σε αυτό της αφήγησης και στο άλλο της ποίησης. Η Μέλπα Αξιώτη, με καταγωγή μικονιάτικη, γεννήθηκε στην Αθήνα το 1905. Άρα μπορεί να πει κανείς με βεβαιότητα ότι ληξιαρχικά και γραμματολογικά εντάσσεται άνετα στη γενιά του 30. Εξάλλου, κατά την προπολεμική περίοδο, ανέπτυξε φιλικές σχέσεις με τον Εγκονόπουλο, τον Θεοτοκά, τον Καβαδία, τον Σεφέρη και άλλους εκπροσώπους της. Σπούδασε ως εσωτερική στη Σχολή Ουρσουλινών της Τίνου από το 18 ως το 22. Το 30 εγκαταστάθηκε στην Αθήνα, όπου έζησε ως το 47. Οπότε, για πολιτικούς λόγους, αυτοεξορίστηκε πηγαίνοντας αρχικά στο Παρίσι. Εκεί γνωρίστηκε με σημαντικές μορφές της αριστερής διανόησης, όπως ο Αραγκόν, ο Ελιάρ, η Έλσα Τριολέ, ο Νερούντα και άλλοι. Στη συνέχεια, αφού την απέλασαν κατόπιν συστάσεως της ελληνικής κυβέρνησης, το 1950 πήγε στο Ανατολικό Βερολίνο, στη Βαρσοβία και ύστερα πάλι στο Βερολίνο, όπου και δίδαξε στο Ινστιτούτο Επιστημών της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Χιούμπολτ Νέα Ελληνικά και Ιστορία της Ελληνικής Λογοτεχνίας. Πέθανε στην Αθήνα το 1973. Η Μέλπο Αξιώτη έχει καταγραφεί στην ελληνική λογοτεχνία ως μία από τις σημαντικότερες πεζογράφους του ελληνικού μοντερνισμού. Το ποιητικό της έργο παρέμεινε για καιρό παραγνωρισμένο, ως το 2001, οπότε η Μαρία Μικέ το συγκέντρωσε και το εξέδωσε επιμελημένο φιλολογικά. Στην ουσία απαρτίζεται από τρία ποιητικά συνθέματα, Σύμπτωση το 39, Κοντραμπάντο 59-60 και Θαλασσινά το 61. Και τα τρία παρεμβαλλόμενα σε κρίσιμες περιόδους της ζωής της και της πεζογραφικής παραγωγής της συνδέονται άμεσα με αυτή, καθώς μία προσεκτικότερη ανάγνωσή τους δείχνει ότι υποδέχονται, απηχούν, αλλά και προετοιμάζουν θέματα, πρόσωπα, καταστάσεις και τεχνικές γραφής που παρουσιάζονται στο πεζογραφικό της έργο. Από αυτή την άποψη, το ποίημα «Σύμπτωση» του 39, παρεμβαλλόμενο ανάμεσα στα δύο πρώτα μυθιστορήματά της, «Δύσκολες νύχτες» το 38 και «Θέλετε να χορέψουμε Μαρία» το 40, αποτελεί μαζί με αυτά τον καρπό των πρώιμων εκφραστικών αναγκών, επιρροών και αισθητικών αναζητήσεών της. Αποτελεί, θα μπορούσε να πει κανείς, το αποτέλεσμα της προσπάθειάς της να συνδυάσει πρώτον τη μικονιάτικη γλώσσα, την καθημερινή ζωή, τους πόθους και τα πάθη των απλών ανθρώπων της ιδιαίτερης πατρίδας της, από την οποία ποτέ δεν αποκόπηκε συναισθηματικά. Δεύτερον, τις υπερεαλιστικές της επιδράσεις που πάντα προσπάθησε να υποτάξει στην ιδιοσυγκρασιακή της ιδιαιτερότητα και τρίτον, τις ιδεολογικές ζυμώσεις της δεκαετίας του 30, τις οποίες βίωσε τόσο ως μέλος του ΚΚΕ, όσο και ως ευαίσθητος δέκτης των προοδευτικών μηνυμάτων του Μεσοπολέμου. Κυρίως όμως, το πρώτο ποιητικό της σύνθεμα αποτελεί τον καρπό της προσπάθειάς της να συνδυάσει αφήγηση και λυρισμό.
επιτρέποντας το δεύτερο να διασπαρεί σε όλη την έκταση των αφηγηματικών της εκφάνσεων, ώστε ο αφηγηματικός της λόγος να διανθιστεί λυρικά και ο ποιητικός της λόγος να αποκτήσει τη στερεότητα μιας αφηγηματικά δομημένης έκφρασης. «Τι είναι εκείνο που με ξάφνιασε και με γοήτευσε ταυτοχρόνως», αναρωτιόταν το 38 ο Τίμος Μαλάνος, γράφοντας για τις δύσκολες νύχτες. «Είναι ο τρόπος, ο ιδιόρυθμος που μας δίνονται όλα αυτά?» Η φράση της κυρίας Αξιώτη έχει κάτι το ανακόλουθο. Το σταθερό ανακόλουθο στη διάταξη των λέξεων που τη σχηματίζουν. Και συχνά πυκνά μια ελλειπτικότητα. Και είναι αυτή ακριβώς η φράση που δίνει κάτι το βαθιά ποιητικό σε όλη την πραγματικότητα. Σε αυτό το συνεχές βουίσμα των προσώπων που μας ζωντανεύουν περίεργοι μονόλογοι. Σπάνια γυναικείο βιβλίο, και μάλιστα πρώτο, βρίσκεται τόσο κοντά στο νόημα της ποιήσεως. Την ποιητική υφή του πρώτου αφηγήματος της Αξιώτη επισημαίνει και ο ορθολογιστής και καθόλου ευαίσθητος στις πρώιμες εκδηλώσεις του μοντερνισμού, Άλκης Θρύλος. «Τι άλλο είναι οι δύσκολες νύχτες της κυρίας Αξιώτη», αναρωτιέται στα 1939, «παρά ένα ποίημα, και μάλιστα ένα ποίημα αρκετά ορμητικό». Και λίγο παρακάτω, «το ότι μπόρεσε αμέσως το πρώτο της έργο να δημιουργήσει μια ατμόσφαιρα που μεθά τον αναγνώστη, που τον προσιλώνει στο βιβλίο και στο είναι συχνά ενοχλητικά δυσνόητο, είναι ένα κατόρθωμα σημαντικό. Το ύφος της, το πολύ προσεκτικό, το συχνά ιδιόρυθμο, το πολύ ελκυστικό, εναρμονίζεται εξαίρετα με τη διάθεση του ονείρου που θέλει να μεταδώσει». Και ο Μαλάνος και ο Άλκης Θρύλος, αναφερόμενοι στο πρώτο πεζό της Αξιώτη, εντοπίζουν ποιητικές ιδιότητες, ενώ ο Σεφέρης, γράφοντας με ψευδόνυμο στα νέα γράμματα για το ποίημα «Σύμπτωση», αναφέρεται σε στοιχεία αφηγηματικά, που προσδίδουν στην ποίηση της Αξιώτη μια άλλη διάσταση. «Αν αποφεύγει κανείς», γράφει, «να εξετάσει γυρεύοντας ποιο είναι το ποσοστό του υπερρεαλισμού που περιέχει, αν παραδεχτεί τις ιδιοτροπίες του, όπως παραδέχεται τις ιδιοτροπίες ενός φίλου, θα βρει μια αυθεντικότητα τόνου, μια ενότητα στην αφήγηση, μια αλήθεια δική του τέλος πάντων, που σπάνια συναντούμε στο πλήθος της δήθεν συγχρονισμένης φιλολογίας που δεν αφήνει τίποτα άλλο παρά την εντύπωση φιλολογίας». Ο Τίμος Μαλάνος, εξάλλου, συγκρίνοντας τα πεζογραφήματα της Αξιώτη με τη Σύμπτωση, σημειώνει: «Ίσως σε αντιδιαστολή με τον πεζό λόγο, να έπρεπε να μην είχε σταματήσει το ζήτημα του ρυθμού. Αυτό το κατεξοχήν σημαντικό και ιδιαίτερο γνώρισμα του ποιητικού λόγου. Μα και εδώ η κυρία Αξιώτη διαφέρει. Ο ρυθμός είναι μέσα της, στην ίδια της την έκφραση, παρών και όταν ακόμα διηγείται σε πεζό τις ιστορίες της. Μπορώ να πω ότι κάθε της λέξη, κάθε της φράση, κάθε περίοδος της πεζογραφίας της υπακούει στις ρυθμικές εκείνες καμπύλες που εμψυχώνουν το λόγο». Η ποίηση και η πεζογραφία, τα ποίηματα, τα μυθιστορήματα, ακόμα και οι μαρτυρίες της Μέλπος Αξιώτη αποτελούν τους καρπούς των ατομικών και των συλλογικών βιωμάτων της και ενός ενδιάθετου, ιδιοσυγκρασιακά προσδιορισμένου και επιβαλλόμενου ρυθμού που παραμένει αραγής και ενιαίος ανεξάρτητα με το πεδίο της ποίησης ή της αφήγησης στο οποίο εγγράφονται αυτά βιώματα. Το παρατηρεί κανείς ανετότερα στα τρία πρώτα της βιβλία, στις δύσκολες νύχτες, στο «Θέλετε να χορέψουμε Μαρία» και στο παρεμβαλλόμενο ποίημα «Σύμπτωση», όπου όνειρο και πραγματικότητα συνυπάρχουν ισότιμα. Μέσα από αυτήν τη συνύπαρξη, τη σύμπτωση, σαν μέσα από το ανοιχτό κουτί της Πανδώρας, αναδύονται οι εικόνες ενός κόσμου πρωτόγνωρου που θαραλέα ξανοίγεται στο απροσδόκητο. Τα υπερρεαλιστικά στοιχεία που συναντά κανείς διάσπαρτα στο σύνολο του έργου της Αξιώτη είναι απόρρια ενός ιδιάζοντος υπερρεαλισμού, ο οποίος φαίνεται υποταγμένος περισσότερο στα κελεύσματα του ψυχισμού της παρά στις επιταγές του υπερρεαλιστικού κινήματος. Οφείλονται μάλλον στο γεγονός ότι η συγγραφέας έσπασε τη ρεαλιστική παράδοση της πεζογραφίας μας, εισβάλλοντας το μαγικό κόσμο του παραμυθιού, του ονείρου και συχνότερα του εφιάλτη, παρακινημένη από βαθύτερους, απολύτως προσωπικούς παράγοντες. Εκείνο επίσης που πρέπει να επισημανθεί για όλο της το έργο, ποίηση και πεζογραφία, είναι ο δραστικότατος ρόλος που διαδραματίζει η μνήμη και η ανάλογα με τις περιστάσεις του βίου της, διαφορετικότητα του τρόπου αναμόχλευσης και εκμετάλλευσής της. Στη σύμπτωση λόγου χάρη, η αναπόληση των περασμένων γίνεται με ανυφαλιότητα και η νοσταλγική διάθεση της ποιήτριας οφείλεται στην τοπική και στη χρονική απόσταση που τη χωρίζει από τον τόπο της,
τη Μύκονο και από τα χρόνια της νεότητάς της. Στις δύο άλλες ποιητικές συνθέσεις της, «Κοντραμπάντο» και «Θαλασσινά», που είναι γραμμένες κατά την περίοδο της αυτοεξορίας της στο Παρίσι, στο Ανατολικό Βερολίνο και στη Βαρσοβία, ο μηχανισμός της διαμνήμης ανασύνθεσης πτυχών του παρελθόντος μοιάζει να γίνεται ιδιαίτερα επαχθής ψυχικά. Πρώτα, γιατί μαζί με το μυθιστόρημα «Το σπίτι μου» του 1965 είναι καρποί της μακρόχρονης απουσίας της από την Ελλάδα και αποτελούν αποδείξεις της πικρής καρτερίας και της αγάπης της ποιήτριας για τις ρίζες της. Και ύστερα, γιατί αρχής γενωμένης με το κοντραμπάντο και συνεχίζοντας με τα θαλασσινά, η Αξιώτη σπάει την αφωνία μιας ολόκληρης δεκαετίας και αναζητά το νήμα για την επανασύνδεσή της με το δημιουργικό παρελθόν της. Γυμνή από λέξεις, εξαιτίας της πολύχρονης απουσίας της, επιχειρεί να αναστηλώσει έναν κόσμο θρηματισμένο με τις λέξεις, αποδιόμενη σε έναν άνισο αγώνα, στοχεύοντας απεγνωσμένα στην αναζήτηση των λέξεων και από την άλλη φέροντας το φως τη θλίψη για τη σταδιακή απώλεια των λέξεων και τον συνεπακόλουθο απορφανισμό της.